Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω σε 2-3 πράγματα, τα οποία και σήμερα αναπαρήχθησαν εδώ και που δεν αφορούν τόσο το νομοσχέδιο, γιατί έγινε και μια ευρύτερη κουβέντα. Νομίζω ότι ο συνάδελφος ο Μαντάς απάντησε πλήρως σε σχέση με το τι αλλάζει στην ψυχική υγεία αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχουν μια σειρά από άλλες διατάξεις που είναι ευεργετικές για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και τέλος πάντων έργο της Βουλής είναι να νομοθετεί και να ρυθμίζει καταστάσεις οι οποίες συσσωρεύονται χρόνια, αποτελούν μικρά ή μεγάλα καρκινώματα του συστήματος, τα οποία πρέπει να λύνονται για να ρυθμίζεται η κατάσταση και να προχωράμε παρακάτω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα της προηγούμενης περίοδου, συνάδελφε κύριε Γρηγοράκο, δεν ήταν ότι δεν αξιολογήσατε το σύστημα. Το βασικό πρόβλημα της προηγούμενης περίοδου, στο οποίο σαφώς και έγιναν επενδύσεις, σαφώς και προσλήφθηκε κόσμος κτλ. Και χρηματοδοτήθηκε επί χρόνια, είναι ότι εν γνώση σας, όλοι αυτοί που κυβερνήσατε, υπηρετήσατε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο είχε μέσα του ενσωματωμένη τη διαφθορά. Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένος. Αυτό το πράγμα υπηρετήσατε και αυτό ήταν το πρόβλημα. Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που χρεοκόπησε η χώρα. Για να μην λέμε δηλαδή ότι δεν αξιολογήσατε. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, κύριε συνάδελφε. Εγώ πάντα είμαι συγκεκριμένος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν αξιολογήσατε τους διευθυντές. Ξέρουμε πολύ καλά και πώς αξιολογούνταν και πώς πέραν τις θέσεις αυτές οι διευθυντές, των διευθυντών στο ΕΣΥ. Έτσι. Γνωριζόμαστε. Το θέμα είναι ότι το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο υπηρετήσατε την προηγούμενη περίοδο έλεγε το εξής, ότι σε πληρώνουμε μισθούς που ακόμα και τις καλές εποχές ήταν πολύ χαμηλότεροι από τους μισθούς των αντίστοιχων επιστημόνων και με τις ίδιες σπουδές, γιατί έχουμε πολύ αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό στα ελληνικά νοσοκομεία, έτσι, από αυτούς που παίρνουν σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, και στο μισθό και στις εφημερίες και στους ειδικευόμενους και στους ειδικευμένους, και σας αφήνω να βγάλετε ένα σκασμό λεφτά από την... το κομμάτι που σας αναλογεί από την υπερτιμολόγηση των υλικών, φαρμάκων και αντιδραστηρίων. Αυτό ήταν ο πυρήνας του προβλήματος. Αυτό είναι που διέφυρε το σύστημα. Αυτό είναι που έφτασε να παίζεται για πολλά χρόνια μια Ολυμπιάδα κάθε χρόνο στον χώρο της υγείας. Αυτό το πρόβλημα. Τα 85 δις ευρώ, 84,5 για την ακρίβεια, που υπολογίσαμε ότι είναι το μαύρο χρήμα του χώρου της υγείας από το 96 μέχρι το 2010 και είναι και άλλα πιο πριν, αλλά από εκεί και μετά έγινε νόμος κίνησης. Αυτά είναι το 1/4 του δημόσιου χρέους της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό πάμε να ανατάξουμε. Εσείς τι κάνετε μετά το 10, είπατε έγινε αυτό, τώρα κόφτε. Επί δικαίων και αδίκων. Και κάνετε μια οριζόντια περικοπή. Αυτό το πράγμα οδήγησε το σύστημα στα πρόθυρα της λειτουργικής κατάρρευσης. Είμαστε περήφανοι σήμερα, και ο Ανδρέας και εγώ και οι συνεργάτες μας και οι πάντες, που αυτό το σύστημα δεν κατέρρευσε, ισορρόπησε. Ό,τι και να λέτε, και όση καταστροφολογία και να βγαίνει και από τις δηλώσεις ορισμένων από εσάς, άλλων περισσότερο, άλλων λιγότερο και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά και από διάφορες μεριές, ότι αμάν η κατάσταση είναι χειρότερη. Δεν είναι χειρότερη η κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερη από τον Οκτώβριο του 2015. Ένα σύστημα το οποίο 31/12/15 χρώσταγε 935 εκατομμύρια ευρώ και 31/12/16 κλείνει με 35 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα. Και όποιος ξέρει στοιχειώδη μαθηματικά, δεν θέλει, του γυμνασίου μαθηματικά θέλει, δεν θέλει παραπάνω, έτσι, μπορεί αυτό να το δει. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των θέσεων που έχουν αναλάβει υπηρεσία, που είναι σε διαδικασία να αναλάβουν υπηρεσία, που είναι προκηρυγμένες και δεν έχει τελειώσει η κρίση ή που πρόκειται να προκηρυχτούν μέσα στο 17, το σύνολο των θέσεων από τον Οκτώβριο του 2015 είναι 18.730. Αυτά είναι τα νούμερα. Οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει υπηρεσία είναι 4.500 από τις πρώτες προκηρύξεις, είναι 2.500 από το πρόγραμμα του ΑΕΔ, όλοι οι υπόλοιποι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έρχεται, και αυτοί που μένουν να προκηρυχτούν είναι περίπου οι 3.000 πρωτοβάθμιες και οι 2.000 θέσεις των μόνιμων γιατρών τώρα. Αυτό συμποσούτε, όσο και αν γελάτε, κύριε Μπαριώτα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σας αρέσει, χώστε το κεφάλι σαν τριστροφοκάμιλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι 18.730. Πόσους διώξατε τα χρόνια των μνημονίων?
Είναι στους 8.000. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποκαταστήσει σε επίπεδο πραγματικής ανάληψης υπηρεσίας τους 4.500 αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπολογίζω του ΑΕΠ που είναι 2.000, δεν έχω τα ακριβή νούμερα. Ναι, το ισορροπήσαμε το σύστημα. Και τώρα θα πάμε παρακάτω. Σε άλλες πληγές, σε άλλες μεριές και τέτοια. Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου, κύριε Γρηγοράκο, αυτό που λέτε για τις κλινικές. Έτσι. Και θα το δω. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Θα το δω. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό. Το θέμα με το ΙΚΕΑ, να πω μια κουβέντα, γιατί γι' αυτό ήταν το άλλο που πετάξατε. Λοιπόν, σας ενημερώνω λοιπόν ότι το ΙΚΕΑ μόλις ολοκλήρωσε το διαγωνισμό του ορολογικού ελέγχου του αίματος, τον οποίο δεν τον κάνατε εσείς, έτσι, ούτε εσείς, ούτε οι άλλοι, ούτε κανείς, και ο οποίος εξοικονόμησε 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο από μια διαδικασία, μόνο από ένα διαγωνισμό. Από τα 26 εκατομμύρια που μας κοστίζουν τα αντιδραστήρια του ορολογικού ελέγχου του αίματος, τώρα θα μας κοστίζουν 4.800. Έτσι. Αυτό είναι μεγάλο, αυτό είναι χτύπημα στη διαφθορά. Είναι χτύπημα στη διαφθορά. Εμείς το κάναμε. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όπως και για τα φύτρα τεχνητού νεφρού. Που με δύο κινήσεις και με τη διαπραγμάτευση εξοικονομήσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και στο τέτοιο. Ναι, αυτό δεν γινόταν. Λοιπόν, αυτό δεν γινόταν. Επίσης, να πω και μια τελευταία κουβέντα, γιατί είπατε κάτι για το, φάρμακο. Και για το ΝΕΟΠΗ και το φάρμακο. Ξέρετε ότι το ΝΕΟΠΗ το ξεκινήσατε. Δεν έχει οργανισμό ακόμα, τώρα το φτιάχνουν. Κρεμόταν όλα στον αέρα. Έτσι. Ξέρετε ότι ο ΝΕΟΠΗ ξεκίνησε με 9 δις χρέος προς το ΙΚΑ, με το καλημέρα. Μόνο που κανείς δεν λέει τι είναι αυτό το χρέος. Δεν το είχε πει κανένας, γιατί αυτό σημαίνει συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Το χρέος είναι ότι έπαιρναν χρήματα από συντάξεις, από τα ταμεία των συντάξεων, τις εισφορές των συντάξεων, για να χρηματοδοτούν την εκτείναξη της φαρμακευτικής δαπάνης από τις μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και των πληρωμών τόσα φαρμακεία. Αυτό είναι, 9 δις ευρώ. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του χρέους της χώρας, αυτό το πράγμα. Έτσι. Στο οποίο πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για το ποιοι το υπηρέτησαν εκείνη την περίοδο. Έτσι. Είναι πολλά. Όσο για την ΑΕΜΗ, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ζητάτε από εμάς, και τελειώνω με αυτό, ζητάτε από εμάς την περίοδο των μνημονίων της Επιτροπίας και της κρίσης, που κάνουμε σαφή ανακατανομή πόρων, έτσι. Ποτέ άλλοτε ο ΕΟΠΗ δεν έδωσε στο δημόσιο τομέα της υγείας αρθριστικά σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ, αν υπολογίσω τα στρατιωτικά του Παπαγεωργίου και το Ωνάσιο. 530 ήταν μόνο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ακόμα και τις χρυσές εποχές του ΠΑΣΟΚ, να το πω, ποτέ δεν έγινε αυτό. Έγινε φέτος, δεν ήταν μνημόνιο. Αλλά μας ζητάτε να εφαρμόσουμε παντού τα πάντα στο μέγιστο βαθμό. Έτσι, λες και σε αυτή τη χώρα ξυπνήσαμε ένα πρωί και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και δεν υπάρχει τίποτα πριν. Πριν υπάρχει κενό, ταμπούλα ράζα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το νοσοκομείο της Σαντορίνης αν δεν χρησιμοποιούσαμε την ΑΕΜΗ. Δεν θα μπορούσαμε. Και ήταν συνειδητή μας επιλογή αυτό. Επειδή είναι μόνο μετοχική ΑΕΠ του δημοσίου. Και τώρα τη βάζουμε με την ιστορία με της διοικητικής υγείας, γιατί υπάρχουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίοι δεν υλοποιούν αυτό που πρέπει να υλοποιούν. Έρχονται δικαστικές αποφάσεις που τους αφαιρούν την άδεια λειτουργίας. Και τι θα γίνει δηλαδή. Οι ψυχικά ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί, πού θα πάνε, στον δρόμο. Πρέπει κάποιος να αναλάβει προσωρινά τουλάχιστον να λειτουργήσει στις δομές. Γι' αυτό δίνεται αυτή η δυνατότητα στην ΑΕΜΗ. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων που αφαιρούν την άδεια λειτουργίας από κάποιες δομές που έχουν 30, 50, 20, 40 ασθενείς. Τι θα γίνει με αυτούς. Και λέμε αντί να πάνε. Ναι, να το αναλάβει, έχει τη δυνατότητα. Γιατί γελάς, δεν σ' αρέσει που το αναλαμβάνει μια δομή που είναι δημόσια, μονομετοχική του δημοσίου. Έπρεπε να πάει τέτοια μικεσόνη πάλι σε ΜΚΟ. Λοιπόν, αυτό είναι η απάντηση και αυτό κρύβεται από πίσω. Όσο για τα άλλα, θα επανέλθουμε στην κατάρτιση συζήτηση. Ευχαριστούμε. Όχι τώρα, κύριε Παριώτα.